ομοσπονδιακά στρατεύματα με τον κατάλληλο εξοπλισμό αναπτύσσει στον Αμαζόνιο ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαίρ Μπολσονάρο, για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος, τον απόϊχο της διεθνούς κατακραυγής για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την οικολογική καταστροφή που συντελείται εκεί τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο και αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για πιθανές διεθνείς κυρώσεις. Η Βραζιλία θα συνεχίσει να είναι, όπως ήταν μέχρι τώρα, μια χώρα φίλη όλων και υπεύθυνη για τα δάση του Αμαζονίου. Ο Ινδιάνος αρχηγός Ραόνι Μετουκτήρε κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βραζιλίας ότι θέλει να καταστρέψει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και ζήτησε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και την απομάκρυνσή του από την εξουσία το συντομότερο δυνατό. Ο Μπολσονάρο υπερασπίζεται τα συμφέροντα μιας μειονότητας, της ελίτ, του πλούσιου 1% προκειμένου να γίνει ακόμα πλουσιότερο. Είναι λάθος να λέμε ότι ο Αμαζόνιος είναι δικός μας. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της Βραζιλίας για να ζητήσουν από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο, διαδηλωτές καλούσαν συμπολίτες τους να βγουν στους δρόμους.